Τίποτα, απλά να ευχαριστήσω τον Θεό αρχικά, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ήμουν εδώ πραγματικά. Ήταν μια δύσκολη μέρα, είχαμε τα σκαμπανεβάσματα σήμερα, οπότε απλά ακόμα να το χωνέψω δηλαδή που είμαστε εδώ. Χαίρομαι να ευχαριστήσω την ομάδα μου, όλους τους παίκτες, τους προπονητές μου, την οικογένειά μου, τη φίλη μου, όλους να τους ευχαριστώ από τα βάση καρδιάς μου, γιατί δεν θα ήμουν εδώ. Έχεις πει την προηγούμενη φορά, την τελευταία συνέντευξη που είδαμε, ότι θα το παλέψετε συγκεντρωμένα. Όντως το παλέψατε, ενώ έχουμε εδώ πέρα και τους παίκτες του κεραυνού να πειράζουν τον Φίλιπ Κωτίκα. Παλέψατε και το επικερδίσατε και δίκαια, ήσασταν συγκεντρωμένοι. Ποιο είναι όμως το ταβάνι του Τίνκα πλέον? Αυτό ούτε εγώ δεν το ξέρω, χρόνος θα το δείξει. Από εκεί και πέρα το μάτς, ξεκινήσαμε πολύ καλά, κάναμε μια κοιλιά. Ήταν αυτοί καλοί, κάνανε ένα run. Μετά από αυτό, ξανά βρήκαμε τα πόδια μας, μείναμε πίσω στο πλάνο και έτσι βάλαμε και μεγάλα σούτ, η αλήθεια να λέγεται, και ευτυχώς πήραμε την νίκη. Και κάτι τελευταίο, αυτή η όλη ψυχραιμία που βρίσκεις, από πού πηγάζει? Ούτε εγώ δεν ξέρω, από το Θεό τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή σήμερα έβαλε ο Θεός στο χέρι του που λέμε, οπότε αυτό μπορώ να πω.